Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης, είναι επίσης το βραδινό μας ραντεβού. Φωτιές στο hot spot στη Μόρια της Λέσβου, μετά από φασαρίες και στην πόλη της Μυτιλίνης, όπου κάτοικοι ζητούν από το Δήμαρχο και τις αρχές να πάρουν μέτρα κατά των προσφύγων, αναταραχές μεταξύ των προσφύγων μετά από διαδόσεις ότι θα τους διώξουν στην Τουρκία και αναταραχές στο χωριό της Μόρια από τους κατοίκους που βλέπουν τους πρόσφυγες να πολλαπλασιάζονται δίπλα στο χωριό τους. Την ίδια ώρα βλέπουμε και εικόνες γιατί οι φασαρίες συνεχίζονται. Οι πρόσφυγες έχουν φύγει από το hot spot, από τον χώρο τον συγκεκριμένο που κατοικούν, όπου μένουν, είναι 3.000 περίπου, είναι διπλάσια από αυτό που χωράει η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Και υπάρχουν ανησυχίες και στο χωριό που είναι δίπλα, στη Μόρια, όπως και βεβαίως τώρα θα υπάρχει αναταραχή και σε όλο το νησί. Έχουν ξεκινήσει από το πρωί, μετά υπήρχαν διαμαρτυρίες και ας πούμε κάποιες διαδηλώσεις στην πόλη της Μυτιλίνης, στην ίδια της πόλη της Μυτιλίνης, με διαμαρτυρίες κατά του Δημάρχου και των Αρχών. Και στη συνέχεια βλέπουμε τώρα και αυτές τις σκηνές, πρωινές, στην πόλη της Μυτιλίνης. Και μετά είχαμε γεγονότα στο hot spot, όπου μένουν οι πρόσφυγες. Τώρα οι ειδήσεις που έχουμε, πληροφορίες που έρχονται από εκεί είναι ότι οι φασαρίες και αναταραχή συνεχίζεται και από το hot spot έχουν φύγει περισσότεροι από τους πρόσφυγες, αν όχι όλοι. Και παιδιά και γυναίκες, τα μικρά παιδιά και γυναίκες έχουν πάει στο πίκπα και σε κάποιες εγκαταστάσεις ώστε να είναι προστατευμένα τα παιδιά τουλάχιστον. Λέω και πάλι ότι αυτές οι εικόνες είναι από το πρωί, από διαμαρτυρία των κατοίκων στην πόλη της Μυτιλίνης, όπου ζητούν να αδειάσει ουσιαστικά το hot spot, να φύγουν οι πρόσφυγες από τη Μυτιλίνη. Και πάλι οι φασαρίες που προκλήθηκαν, δυστυχώς υπάρχει υπόνοια ότι εκεί υπήρχαν διαδόσεις ότι θα φύγουν, θα τους διώξουν, θα τους στείλουν πίσω στην Τουρκία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στα νησιά γύρω από τους πρόσφυγες και δημιουργούνται προβλήματα με αυτό. Την ίδια ώρα, δηλαδή τις ώρες που γινόταν αυτά, ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζητά τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, τονίζοντας ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, θα αυξηθεί η δύναμη των ακραίων δυνάμεων, οι οποίες και απειλούν την ενότητα της Ευρώπης. Φωτιές άναψαν και οι περούκες των δημοσιογράφων, του Δημάδη του Αλφα και του Σουλτογιάννη του Σταρ, που εκτός από δημοσιογράφοι προσπάθησαν να γίνουν και detective κακής αισθητικής, προσβάλλοντας τη δημοσιογραφία. Οι δημοσιογραφικές ενώσεις έχουν και σχετικές ανακοινώσεις γύρω από αυτό. Την ώρα όμως που η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με πολλούς καναλάρχες βρίσκεται στα ύψη, την αυτή την ώρα, είναι εύλογο το ερώτημα: ποιοι είναι η ηθική αυτουργή αυτής της κακόγουστης ιστορίας σε βάρος του Υπουργού Επικρατείας του Νίκου Παπά, που έχει και την ευθύνη για το διαγωνισμό για τις άδειες. Φωτιές γενικώς στο διαγωνισμό για τις άδειες. Συνεχίζεται η επίθεση ή η διερεύνηση κατάλληλους των οικονομικών του Χρήστου Καλογρίτσα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο κύριος Χρήστος Καλογρίτσας εμφάνισε ένα βοσκοτόπιο σε εγγύηση δανείων από την Τράπεζα Αττικής. Ο ισχυρισμός οδηγεί στο ότι η κυβέρνηση φτιάχνει μια δική της διαπλοκή, ότι η ιστορία θυμίζει παλιότερες ιστορίες στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έτσι θα καταπέσει ο διαγωνισμός για τις άδειες για να μην γίνει απολύτως τίποτα για μια ακόμη φορά. Ο κύριος Καλογρίτσας πριν από λίγες ώρες απαντά με έγγραφη ανακοίνωσή του, εξηγεί ότι το λεγόμενο Βοσκοτόπι στην Ιθάκη είναι μια επένδυση που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και που δεν έχει σκοτεινά σημεία. Γι' αυτό και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για το όλο θέμα. Φωτιές και στην Τράπεζα Αττικής. Σε λίγες ώρες, αύριο δηλαδή, θα υπάρξει Γενική Συνέλευση. Τελικώς φαίνεται ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εκλέξει τον κύριο Θόδωρο Πανταλάκη, ο οποίος είναι και εκλεκτός του κυρίου Στουρνάρα, με τη σύμφωνη γνώμη και των μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ για διευθύνοντα σύμβουλο. Μένει να δούμε βεβαίως τι τελικά θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την πλήρη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μένει να δούμε και το πόρισμα των Ευρωπαίων Ελεκτών για την Τράπεζα, αν θα πάει στην εισαγγελία όπως δεσμεύτηκε ο κύριος Τουρνάρας. Αν υπάρχουν προβλήματα με δανειοδοτήσεις, υπεύθυνη πρωτίστως είναι η Ελεκτική Αρχή, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδας, και για δάνεια σε εκδότες που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως απόλυσης τράπεζες, και για δάνεια σε εργολάβους και για δάνεια σε κόμματα. Θα πούμε και στη συνέχεια ότι και από την Τράπεζα Αττικής υπήρχαν δάνεια σε πολιτικά κόμματα.
Και μένει να δούμε τη συνέχεια αυτού του ιδιότυπου, του ιδιόμορφου brand affair της κυβέρνησης με τον κύριο Στουρνάρα. Και τα πολλά δάνεια που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί ισχυρίζονται ότι δόθηκαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο δύσκολο, γιατί πολύ απλά μετά το 2015 οι τράπεζες δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν και πολλά δάνεια. Αν κάτι θυμίζει από όλα τα παραπάνω παλιότερες ιστορίες, είναι η κεντρική ιδέα. Ότι όποιος τολμήσει να θίξει τα κατεστημένα συμβαίνοντα μια παγιωμένη κατάσταση στον χώρο των ΜΜΕ, θα πολεμηθεί ως τελικής εξοντώσεως. Και επειδή η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ένα διαγωνισμό για τηλεοπτικές άδειες, γίνεται ο κακός χαμός. Σήμερα όμως δεν είναι οι ίδιες συνθήκες. Τα ΜΜΕ έχουν καταρρεύσει από το βάρος της έλλειψης χρημάτων κυρίως. Γιατί κρατικό χρήμα δεν υπάρχει, όπως και τραπεζικό χρήμα. Όλοι σκοτώνονται για να μην βάλουν τα ρέστα τους. Δηλαδή κανονικά χρήματα, όχι των φορολογουμένων όπως γινόταν ως τώρα. Φωτιές και στην ποδιά της Άγγελα Μέρκελ, που βλέπει την εκλογική δύναμη του κόμματός της να μειώνεται εξαιτίας των ακραίων εθνικιστών και ευρωσκεπτικιστών. Αν μπορούσα, θα γύριζα το χρόνο πίσω, λέει τώρα η καγκελάριος, με τον κύριο Σόιμπλε να περιμένει στη γωνία, μπας και γίνει και αυτός υποψήφιος καγκελάριος ενώπιση των εκλογών του 2017. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα συζητήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Με τον κύριο Στάθη Πανταζή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πανταζή. Καλησπέρα και καλημέρα. Με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα. Με τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλησπέρα. Γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα εγώ. Πολλά χρόνια. Καλώς ήρθατε. Με τον κύριο Χρήστο Ζώη, πρώην Υπουργό των κυβερνήσεων Καραμαλή, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Καλώς ήρθατε. Με τον κύριο Γιάννη Σαρίδη, βουλευτή της Ενώσεως Κέντρο, κεντρών, της Ένωσης Κεντρών, όχι της Ένωσης Κέντρου. Είμαι κέντρου. Τόσο φαγή, της Ένωσης Κεντρών. Ναι, βεβαίως, καλώς ήρθατε. Και με τον φίλο συνάδελφο, τον Γιάννη τον Κοροναίο, διευθυντή στο περιοδικό Επίκαιρα. Καλησπέρα. Γιάννη, να ξεκινήσω από σένα για να για τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Για τα δικά μας. Για τα δικά μας, γιατί βλέπω και μια ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ και των δημοσιογραφικών ενώσεων γενικώς, ότι μεταφιασμένοι δημοσιογράφοι καταβαράθρωσαν την ενημέρωση με γελοιότητες. Ναι, κοιτάξτε, όλο αυτό αν δεν είχε και τη τραγική του έκφανση, θα ήταν κομμέντια αντελάρτερ, παιδί μου, ξέρεις, εκεί πέρα που από εκεί που μας κληροδότησαν και τον Αρλεκίνο, την Κολομπίνο, όλα αυτά που έχουμε στις απόκριες. Κάπως έτσι και εμείς βάλαμε μάσκες και περούκες, οι συνάδελφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είδαμε αυτό το χάλι, γιατί περί κάτι τέτοιο βλέπω τουλάχιστον στην προσπάθεια να βγάλεις ένα αποκλειστικό, ένα πικάντικο αποκλειστικό, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός του σίγουρα, να πιάσουν τον Νίκο Παπά σε κάτι περίεργο. Ή να πίνει καμιά σαμπάνια, κανένα ουίσκι, κανένα χαβιάρι, ξέρω αυτό εγώ, να βάλουμε τιμολόγιο. Αυτό είναι και το παράνομο, έτσι, γιατί εκεί πάνω συνίσταται και η πλαστογραφία ουσιαστικά του Χριστοφορίδη. Ναι, αυτό, ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το άλλο του συναδέλφου που υποτίθεται είναι και όχι, που είναι συνεργάτης του Υπουργού Επικρατείας. Κύριε Προνέ, ήταν σε αποστολή ο κύριος Παπάς. Ορίστε. Ήταν σε αποστολή του κράτους ο κύριος Παπάς. Ήταν το Σαββατοκύριακο που υποτίθεται δεν είχε ατζέντα. Ήταν σε αποστολή του κράτους. Αυτό γιατί υπάρχει περίπτωση να μην ήταν σε αποστολή του κράτους. Το Σαββατοκύριακο δεν είχε ατζέντα, αν εννοείται αυτό. Δηλαδή έκανε weekend το Σαββατοκύριακο Ήταν το Σαββατοκύριακο, να σας πω πώς τουλάχιστον. Δηλαδή αν με πιάνατε εμένα το Βασιλικό Νόμο να κάνω ένα ωραίο weekend με τα σπάμια. Ωραίο weekend, έτσι, δηλαδή θα αρχίσετε και με τα κατοικά λεφτά, δηλαδή θα το περνάγατε έτσι. Θα απλά ταξιδεύατε, κύριε Οικονόμου, επειδή έχουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, έχουμε κάνει τέτοια ταξίδια και το έχουμε υποστεί. Θα ταξιδεύατε τόσες ώρες πίσω για να ξαναπάτε σε μία ώρα να ξαναμπείτε στο αεροπλάνο. Να ξαναπάτε που ήταν ο Τσίπρα. Αν το έχω συνδυάσει μονοκόμμα, το είναι το κόμμα. Δηλαδή πώς να το έχετε συνδυάσει. Στον Καναδά ήταν μετά. Ποια είναι η αποστολή κατοίκη που ήταν, μου πείτε. Έχουν δώσει βέβαια. Έχουν δώσει συνέδρια και συναντήσεις. Συνέδρια, κρατική αποστολή είναι. Πόσο κοστίζει αυτό το ταξίδι. Στον Καναδά δεν ήταν κρατική αποστολή. Το ταξίδι με τα σπα. Το εγκρίνεται αυτό. Με το ελληνικό, το πληρώσετε εσείς από την τσέπη σας. Εγκρίνεται αυτή η δημοσιογραφία. Εσείς το πληρώνετε από την τσέπη σας αυτό το ταξίδι. Άρα δεν είναι δημοσιογραφικό το πρόβλημα. Άρα δεν είναι δημοσιογραφικό το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει. Εσύ κοιτάς το δάχτυλο ή κοιτάς τι δείχνει το δάχτυλο. Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει. Τι κοιτάς, τι δείχνει το δάχτυλο. Ωραία, τι δείχνει το δάχτυλο λοιπόν. Λοιπόν, δείχνει λοιπόν. Τι δείχνει το δάχτυλο. Σπατάλες, ωραία ζωή. Σπατάλες, ωραία ζωή. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή εγκρίνεται στο περιθώριο. Συγγνώμη. Συμφωνείτε. Κύριε, να το δούμε. Στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βλέπετε σπατάλη. Τι είπατε. Στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βλέπετε σπατάλη.
δεν σας κάνω. Πλάκα μου κάνετε με τα δικά μου τα λεφτά. Εσείς μου κάνετε. Με τα λεφτά του συνταξιούχου θα περνάμε όμορφη ζωή με σπάσο στη Νέα Υόρκη. Δεν είχε κύριε Σουρμελίδη. Κρατική αποστολή δεν ήταν. Κρατική αποστολή. Κυβερνητική αποστολή δεν ήταν. Το βαφτίζω το ψάρι Κρίσκα. Ότι να λέμε τα δικά σα. Να το κλείσουμε τώρα. Α, είναι έτσι. Υπάρχουν τι δικέ μα και δικέ σα. Αφήστε τι δικέ σα. Αφήστε, υπάρχουν δικέ και δικέ σα. Μεταθέτετε την επικαιρότητα σε ένα γεγονό το οποίο τροπιάζει τη δημοσιογραφία. Κλείνετε. Και έρχεστε και λέτε. Κλείσατε τη σπατάλη. Κλείσατε τη σπατάλη τώρα. Με δύο καραγκιοζηλίκια κλείσατε τη σπατάλη του κυρίου υπουργού. Και μιλάτε, έχετε το θράσος και μιλάτε. Εσείς έχετε θράσος. Τη σπατάλη του κύριου υπουργού με δύο γελιότητες. Το καταδίκασε σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος. Δύο γελιότητες. Δύο καραγκιοζηλίκια. Το μπορείς να μου πεις εδώ πέρα. Φτηνές δικαιολογίες. Φτηνές δικαιολογίες βρίσκεται τώρα. Με τα λεφτά σου έχει πάει ο κύριος. Σε παρακαλώ τώρα. Φτηνές δικαιολογίες. Αν δεν μεταλλικά στο λεφτά να πούει να πάει όπου θέλει. Ταξίδι 80 ημερών. Με τα λεφτά του λαού, των συνταξιούχων που του κόβεται τις συντάξεις. Καλά τώρα, μην μιλάτε για συντάξεις τώρα. Δήμερο σπα. Τώρα. Στην Νέα Υόρκη. Τώρα. Ένα... Τις πήγατε από 2.000 χιλιά και σε πίσω πόδι. Όλοι με τις περούκες. Δηλαδή εσείς. Προφανώς και εσείς ξαφνικά όλοι με τις περούκες. Διαφορόσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Βρίσκουμε κρατικό λειτουργό να περνάει ζωή και κότα και κοιτάμε τώρα για δύο που κάνουν την πλάκα του. Ζωή και κότα, πού το είδατε αυτό, έχετε και άλλες προφορίες. Εγώ ξέρω πολυτελή ξενοδοχείο. Σε ένα ξενοδοχείο που είμαι σε όμως. Εγώ ξέρω πολυτελή ξενοδοχείο και δύο πράγματα. Ούτε πολυτελές τίποτα. Α, ήταν τι ήταν. Τρεις κατηγορίες. Μάλλον άλλοι έχουν μάθει να περνάνε ζωή και κότα. Τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που πλαστογραφούσαν τα πρώτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο αγωνία να φτιάξουν. Τον αδικό πρατούτα υπουργό μας. Σας παρακαλώ τώρα. Οι δημοσιογράφοι υποστηρίζετε υπουργό τώρα που περνάει κενό. Η δημοσιογραφία αυτή η δημοσιογραφία γελιοποίησε. Αφήστε τους δημοσιογράφους σας λέω. Δημοσιογραφία σαν γελιότητες αυτές. Ο παπάς βαρύνεται με ένα άσκοπο ταξίδι ή βαρύνεται με όλο αυτό το θίασο και το θέατρο που το ονομάστηκε διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και ότι θα βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Θα τα πούμε γι' αυτό. Είναι. Ωραία. Συμφωνώ. Αυτή είναι η ιστορία. Ξέρετε γιατί το λέω κύριε Κεγκέρογλου. Γιατί λέω τώρα από το πρωί. Άρα αναζητάτε κι εσείς τη Νέα Δημοκρατία τι έκανε ο παπάς στη Νέα Υόρκη και δεν μπορείτε να το μάθετε. Δύο γελίες συμπεριφορές. Ακούστε να δείτε τώρα. Δύο γελίες συμπεριφορές. Πάνε να κρύψουν τώρα και μια ωραία πολυτελή και τρυφελή ζωή. Όλες οι συμπεριφορές είναι συμπεριφορές. Μάλιστα. Όλες οι συμπεριφορές κρίνονται. Όλες. Δεν πάει να κρύψει. Καμιά δεν μπορεί να κρύψει τον διπλάνο. Δεν είπα για εσάς τι πάνε. Λέω από το πρωί βλέπω δυσομανούν κάποιοι για δύο γελίες συμπεριφορές, αλλά δεν συσχολιάζουν τι κάνει ο κύριος εκεί πέρα. Μια τρυφερή και τρυφηλή ζωή στο όνομα του λαού και επιβαρύνοντας το. Και αυτό περνάει έτσι. Επιτρέπεται σε μια χώρα που είναι στην κατάρρευση, περνάει άσχημα, να υπάρχουν υπουργοί που κάνουν σουλάτσα και βότες στη Νέα Υόρκη για ένα συνέδριο. Πραγματικά και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ρωτήστε και θα μάθετε. Ρωτηθούν, γιατί θα ρωτηθούν και πόσο κόστησε, πόσο πήγε για το λογαριασμό σας. Εμείς θα ρωτήσουμε, εσείς θα παρωτήσετε πρώτοι. Οι δημοσιογράφοι είναι οι αυτοί οι κριτές. Ρωτήσαμε, αλλά δυστυχώς οι δύο συγκεκριμένοι συνάδελφοι χάλασαν τις ερωτήσεις που υπήρχαν. Αφήστε τις δύο γελίες συμπεριφορές. Πρέπει να μάθουμε. Αυτές πρέπει να ρωτήσουν πόσο κοστίζει αυτό το περιβόητο ταξίδι πλέον. Κύριε Οικονόμου, το ξέρω ότι τέτοιες συμπεριφορές όμως γελίες όπως τις είπατε κι εσείς. Και άλλες. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μας έχουν βάλει σε ένα τσουβάλι και όπως μας αντιμετωπίζουν η κοινωνία και τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς. Γι' αυτά ακριβώς που λέμε τώρα. Και το πώς πάνε να βρουν. Να βάλουμε μια τάξη και να πάμε με τη σειρά, κύριε Οικονόμου. Να πάμε με τη σειρά. Να πάμε. Δεν σας βάζω καθόλου στο ίδιο τσουβάλι. Θέλω να πω γενικά αυτή η κατηγορία. Δύο αξιόλογοι είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε γι' αυτό το δίκτυο. Το γελίες συμπεριφορές του περνάει λίγο χωρί να βραχούν. Εγώ δεν σχολιάζω τις περούκες. Εντάξει, ας πούμε ότι. Ωραία, παιδιά, και εμείς το κάνουμε χαριτωμένα ήταν. Για να μην πούμε άλλα πράγματα που θα βρεθούν στη συνέχεια, αν βρεθούν. Αυτό που εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι πραγματικά επιλήψιμο. Είναι ότι υπέγραψε ένας από αυτούς και χρέωσε λογαριασμό τρίτου προσώπου σε ένα ξενοδοχείο. Που σημαίνει ότι ψάχνουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό είναι αδιανόητο. Το γεγονός. Δεν μπορείς αυτό να το προσπεράσεις. Αυτό είναι προσβλητικό. Συνολικά και για τα μέσα στα οποία εργάζονται και για τους ίδιους έτσι, και θα έχει και πολλές συνέπειες και είναι κρίμα, είναι κρίμα γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω τη δουλειά τους σε βάθος, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν επιλέγονται από κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας για να τα εκπροσωπήσουν ως
ανταποκριτές στο εξωτερικό και μάλιστα στην πρωτεύουσα που παράγει παγκόσμιες ειδήσεις, στην Ουάσιγκτον, θα πρέπει να είναι απολύτως σοβαρή και προσεκτική. Γιατί και από αυτό το press room. Αυτό είναι που βλέπουμε τώρα και την απόδειξη που είχε πλαστογραφηθεί. Πέρασαν τιτάνες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Έτσι. Βεβαίως. Και που τίμησαν την ελληνική δημοσιογραφία και έφεραν σε δύσκολη θέση και Αμερικανούς προέδρους και υπουργούς κτλ. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό που έγινε και μας πλήττει. Και καλώς στυλιτέθηκε τον κλάδο σας και πρέπει να στυλιτέθηκε. Όλες οι δημοσιογραφικές ενώσεις με μια φωνή αυτό, αυτό επιστρέφει σε εμάς. Δεν τους αφορά μόνο, δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Επιστρέφει σε όλους μας. Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα. Ωραία. Μπορώ να μισό λεπτό, κύριε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Κορονέος και θα τον λόγο και θα πάμε πάλι με τον κύριο Κορονέο. Στο δημοσιογραφικό πολύ. Θέλω να πω μόνο το κομμάτι αυτό που λέτε για τον δημοσιογραφικό, ότι πρέπει να το δούμε και σαν απόνερα τη διαδικασία των τηλεοπτικών καναλιών. Εγώ πιστεύω ότι και οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ήθελαν να πετύχουν το σκοπό να βγάλουν το λαυράκι που λέμε. Για να το πουλήσουν και στους εργοδότες τους, οι οποίοι είναι σε σύγκρουση με την κυβέρνηση που προχώρησε στη διαδικασία της δημοπράτησης των αδειών με αυτόν τον τρόπο. Για να πάμε λοιπόν στην ουσία των πραγμάτων. Για να μπούμε έτσι και λίγο στην ουσία. Λοιπόν. Και βλέπουμε πως τη συνέχεια που έχει όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα περίμενε ο Βαρδινογιάννη να του υλοποιήσει πολιτική το περάριο. Ο εξευτελισμένος που υπέγραψε 24 δολάρια απόδειξη. Περίμενε ο Βαρδινογιάννη να του, να του κάνει πολιτική. Μην λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Δεν είπα αυτό. Είναι γελοί οι άνθρωποι. Είναι γελοί οι άνθρωποι, άρα ως γελίους δεν τους εμπιστεύεται κανένας. Και προφανώς αυτό συμβαίνει. Αλλά. Ειδήσεις από αυτό που είπε και ο κύριος Ζώης πριν, ότι βγάζουν, είναι ανταποκριτές στην Αμερική. Για τον Τζίπρα, δεν θέλετε και στο Σταρ. Πάμε με τη σειρά. Αντιδράτε. Πάντως, επειδή μου είπατε ότι είναι τρίτη κατηγορία το ξενοδοχείο. Τι να κάνουμε. Επειδή εγώ δεν τα ξέρω, αλλά επειδή. Δεν σα είπα ότι είναι τρίτη κατηγορία, σα είπα ότι αυτό που είπατε με σπάκια πολυτελείας, δεν ξέρω τι να σα πω. 568 μου είπαν τη βραδιά είναι το ξενοδοχείο. Θα τα βρείτε άλλωστε και στη Βουλή. Να πάμε. Δεν είναι τώρα. Έχουμε μείνει, κύριε, ξέρετε κάτι. Ακόμα και η παραγωγή μου λένε ότι επειδή έχουν μείνει κόσμος και λαός από την τηλεόραση και από την ΕΡΤ, ούτε 300 δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς είστε βουλευτής, θα το διερευνήσετε. Δεν έχετε ταξιδέψει μόνο εσείς για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, κύριε Οικονόμου. Αυτή είναι η ένσταση μόνο. Λοιπόν. Υπάρχουν, σας λέω, τους διαλύστατους όμως, όταν βλέπουν, αφήστε, κύριε, να μην είναι πολιτικό το κριτήριο. Κύριε Οικονόμου, κανένας πρωθυπουργός δεν πήγε και δεν έμεινε λιγότερο από 8 μέρες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με συμβούλους και υπουργούς. Κανένας, τι λέτε τώρα. Κύριε Πρωθυπουργό, μιλάμε. Ο πρωθυπουργός πήγε χθες. Ο κύριος είναι εδώ πέρα μια εβδομάδα. Δεν είναι μια εβδομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα τα βρείτε στη Βουλή. Μα που δεν ξέρουμε. Ανακοινωμένο είναι, κύριε Οικονόμου. Το πρόγραμμά του δεν είναι κρυφό. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον να το μάθουμε, έτσι όπως λέει και ο κύριος Οικονόμου. Η Ελλάδα, ο παπάς. Δεν θα ξανάρθει, λέτε. Φημολογείται ότι. Δεν θα ξανάρθει. Φημολογείται ότι δεν ξανάρθει. Λοιπόν, κύριε Παταζή, τώρα άνοιξαν όλα. Είναι και το προσφυγικό και οι άδειες. Όλα. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ δεν θα μείνω σε αυτή την εξίσωση που έκανε ο κύριος Οικονόμου. Εντάξει, θεωρώ βέβαια μια απαράδεκτη εξίσωση το να εξισώνουμε. Ένα ταξίδι το οποίο έκανε ο Υπουργός Επικρατείας για συγκεκριμένους λόγους, με μια συγκεκριμένη δημοσιογραφική στάση που καταδικάστηκε από όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο. Ναι, αφού το εξώσατε. Τον κύριο Υπουργό. Τώρα είπατε για γελοιότητες, αφήστε να πω μια κουβέντα, να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος και να μας ακούει. Να λέτε αυτά λοιπόν, που έχω πει εγώ όμως. Εξισώσατε και είπατε και μιλήσατε για γελοιότητες. Αυτή είναι μια εξίσωση. Όταν μιλάτε για γελοιότητες, μιλάτε για εξίσωση. Αυτή εγώ λοιπόν, βλέπω σπατάλες και φεδρή συμπεριφορά. Είναι απαράδεκτη. Φεδρή, πού την είδατε ότι φεδρή. Γιατί δεν είναι φεδρή, είναι προκλητική συμπεριφορά όταν σε δύσκολες εποχές για ένα κράτος, για ένα λαό. Κάνουμε. Σουρμελίδη, σας τα είπε. Τέρα, για το κύριο Σουρμελίδη περιμένω τώρα να μου τα πει. Ο κύριο Σουρμελίδη έπρεπε να ελέγξει την εξουσία, όχι να δικαιολογεί την εξουσία. Τώρα, μην μιλούμε σε αυτό το θέμα. Ελέγχουμε όμως όλες τις εξουσίες. Όλες. Λοιπόν. Όλες. Όχι, μία, όλες. Όλες. Σε ό,τι αφορά. Συγγνώμη, για ένα δεύτερο λόγο. Και πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Αφού ήταν ήδη στον Καναδά, κύριε Οικονόμου, τι να έκανα, γύρναγε πίσω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι. Καλά, μην το λύσουμε το πρόβλημα του κύριου Παπά. Πραγματικά, α το λύσουμε. Συγγνώμη τώρα. Άμα θέλω να φτιάξω μια ωραία τουρ ο γύρο του κόσμου σε 80 μέρε, το στείνω τώρα.
αφήστε τώρα τις δικαιολογίες τώρα. Ενός υπουργού ο οποίος έχει χαθεί εδώ και 10 μέρες από το προσκήνιο και λείπει στο εσωτερικό. Και λύνει τα προβλήματα του διεθνούς καπιταλισμού. Ο Νίκος ο Παπάς σου έστησε δηλαδή για να κάνει διεθνούς επαναστάσεις. Τι να αφήστε τώρα. Διότι είχε σημαντικές επαφές. Πήγε για ο κύριος Σκονόμου έχει την άποψη ότι ήθελε να πάει διακοπές ο κύριος Παπάς και πήγε διακοπές. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά το λέω με στοιχεία όμως. Με στοιχεία. Από τόση πίεση με το διαγωνισμό δικαιούνταν. Με στοιχεία, με στοιχεία. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, αφήστε όμως τον κύριο Πανταζή να πει μισή κουβέντα του για να μιλήσετε. Να περάσουμε λίγο σε κάποια άλλα θέματα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Γκεγκέρογλου, σε ό,τι αφορά για την γελοιότητα περί του νόμου. Δεν θέλετε, κύριε Γκέρογλου, να εφαρμοστεί το Σύνταγμα? Γιατί επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά σχετικά με το νόμο αυτό και επειδή το συζητάμε και έχει γίνει το άρθρο 15, επειδή έχω ακούσει για το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και διάφορα άλλα, λέει στην παράγραφο 2, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να νομοθετήσει και να υπάγει την ραδιοφωνία και την τηλεόραση στον άμεσο έλεγχό του. Λέει παρακάτω. Και το λέει στο δεύτερο εδάφιο. Ο έλεγχος και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όχι νομοθέτηση, η επιβολή κυρώσεων, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή όπως νόμος ορίζει. Δηλαδή, γιατί άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και καλό είναι να του λέτε την Δημοκρατία, διαβάζει και λίγο το Σύνταγμα, δεν βλάπτει. Για πες τα μαζί που το διαβάζετε λοιπόν, καλύτερα. Σας το λέω. Έρχεται λοιπόν και λέει το Σύνταγμα ότι το κράτος πρέπει να θέσει στον άμεσο έλεγχό του την ραδιοφωνία και την τηλεόραση, όχι τον τύπο. Είναι το άρθρο 14, κάνει μια εξαίρεση ειδική δηλαδή για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, για λόγους τώρα που μην τους αναλύσουμε, γιατί να σας το πω απλά η τηλεόραση μπαίνει στο κάθε σπίτι. Και έρχεται μετά και λέει ότι φτιάχνω μια ανεξάρτητη αρχή, όποιος δεν τηρεί τον νόμο, να επιβάλλονται από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κυρώσεις. Αυτά λοιπόν περί της συνταγματικής τάξης και νομιμότητας. Τι συνάγεται από αυτό? Πάμε λίγο παρακάτω. Τι συνάγεται? Συνάγεται ότι αυτά τα οποία λέτε. Για να νομοθετεί. Για να επιβάλλει κυρώσεις. Ναι, και να έχει την εποπτεία για τον έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Τον έλεγχο της λειτουργίας. Ναι. Αλλά για να υπάρξει λειτουργία πρέπει να υπάρξει νόμος. Δεν είναι εντασιτική. Για να υπάρξει λειτουργία και να ελέγχει τη λειτουργία αυτή πρέπει να υπάρχει νόμος. Για τις δύο τώρα. Ναι, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω. Ναι, γρήγορα. Και μετά περάσουμε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Ακούστηκε λοιπόν ότι στην προκειμένη περίπτωση. Σχετικά με τον κύριο Καλογρίτσα, εγώ δεν περασπίζομαι κανένα, αλλά να λέω τουλάχιστον τι λέει ο νόμος. Ο νόμος όριζε ότι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία για να διεκδικήσουν κάποια τηλεοπτικά μέσα, θα το κάνουν διαδηλώσεις. Και η δήλωση αυτή σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχες θα εξεταστεί αργότερα, διότι όπως καταλαβαίνετε, σε ένα πληστηριασμό δεν μπορεί να ξέρει κανείς πόσο θα φτάσει. Άρα δεν μπορεί λοιπόν εκ των προτέρων να έρθει και να πει ότι κάνουμε έλεγχο του πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες ελέγχεται από τη στιγμή που έρχεσαι και υποβάλλεις ένα τίμημα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, γίνεται διαδηλώσεις αυτό, και θα ελεγχθεί γι' αυτό. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, και λέει ρητά και κατηγορηματικά, ότι αν κατά το διάστημα των 90 ημερών που ορίζει ο νόμος και το ορίζει βάσει του Συντάγματος, δεν τα έχει αυτά, θα εκπέσει. Και δεν θα εκπέσει σε μία μέρα, θα πέσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Αυτά λοιπόν για να μπει μια τάξη σε όλα αυτά τα οποία λέμε, διότι πολλές φορές, εάν δεν κοιτάμε τον νόμο και δεν διαβάζουμε τις διατάξεις που ορίζονται, λέμε πράγματα τα οποία αντί να ενημερώνουμε σωστά την κοινή γνώμη, δεν την ενημερώνουμε. Και καλό είναι να κοιτάζουμε τη γραμματική ερμηνεία σε ορισμένες περιπτώσεις για να μπορούμε τώρα να. Τώρα όμως, κύριε Πανταζή, είμαστε και στο γεγονός. Αν. Τώρα. Κύριε Οικονόμου, σας κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μιλήσετε, θα πείτε τι να κάνουμε. Δεν θέλετε να τα κάνουμε. Σας πω δικηγόρο. Σήμερα είναι ο κύριος Πανταζής από ό,τι βλέπω δικηγόρο. Θα κάνετε, θα στήσουμε τώρα δίκη, θα στήσουμε εδώ. Όχι, μα δεν πρέπει να λέμε αυτό, δεν συζητάτε εδώ και ένα μισή μήνα. Κύριε Κυριακή. Ένα μισή μήνα αυτά δεν λέτε. Δεν πρέπει να τα πούμε. Αφήστε να τελειώσουμε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία αναφέρονται σχετικά με τα. Ορίστε, κύριε Οικονόμου. Πέστε τώρα, έχετε πει πάρα πολλά. Τι θέλω να πω. Τον άκουσα με προσοχή τον αγαπητό κύριο Πανταζή και συνάδελφο. Και εντάξει, δεν θέλω να μπούμε σε μια νομική ερμηνεία ή σε μια νομική αντιπαράθεση. Το ζήτημα αυτό είναι κατεξοχήν δημοκρατίας και πολιτικό. Το θέμα της ενημέρωσης και των αδειών στα κανάλια. Γιατί άπτεται καθαρά για την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Εμείς υπησυριζόμαστε ότι με τις 4 άδειες πήγε να το περιορίσει το θέμα. Το πήρε από το ΕΣΟΡΟΥ, το έβαλε στον Υπουργό. Ο Υπουργός καθυποτάσσει τη διαδικασία όλη στο πνεύμα το οποίο η κυβέρνηση θέλει, έτσι ώστε να ελέγξει την ενημέρωση, ότι κάνει η Βόρεια Κορέα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Βόρεια Κορέα σημαίνει ότι 4 άδειες, 4 συγκεκριμένοι άνθρωποι, σπάει η πολυφωνία, σπάει ο πλουραλισμός. Η Βόρεια Κορέα έχει 4 άδειες. Έχει 5.
Έχει πέντε. Λοιπόν, έχει και την μία που ανακοίνωνε την ποινική δοκιμή. Πάντως σκάει και με αλαφούζο δεν έχει αυτή. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Ούτε Αντένα, είναι ούτε τον κύριο Μαρινάκη. Είναι πολιτικότητα ζήτημα και ζήτημα, είναι και θέμα από δημοκρατίας. Αν αυτό το ζήτημα το αντιμετωπίσουμε ως νομικίστικο ή ζήτημα καθαρά επιχειρηματικό, χάσαμε την ουσία. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να μοιράσουμε ούτε ψιλικατζίδικα, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε ντομάτες και πατάτες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πληροφόρηση, με την έννοια της πληροφορίας και της... Και τότε γιατί θεσπίσαμε διατάξεις στο Σύνταγμα. Λέει το άρθρο 14. Λέει το άρθρο 14. Μισό λεπτό, κύριε Πανταζή, τώρα εσείς τώρα δεν θα τελειώσουμε. Τι να κάνουμε, μην κάνετε το διάλογο. Τότε γιατί τα γράψαμε τα δύο άρθρα αυτά. Θα βρίσουμε από το Σύνταγμα. Είναι πολιτικό. Να τα διαγράψουμε. Είναι πολιτικό. Κύριε Πανταζή, τώρα σας παρακαλώ εσάς. Ο κύριος Τσίπρας με την ομάδα του θέλει να ελέγξει την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Γιατί θέλει να το κάνει αυτό? Διότι ασκεί μια πολύ σκληρή, αντιλαϊκή, ασφιχτικά και ανάλγητη πολιτική κοινωνική. Και αυτό πρέπει να περάσει με τρόπο τέτοιον προς τον ελληνικό λαό, ώστε να έχει πολλά φίλτρα, πολλά κάτωπτα τα οποία να αλλοιώνουν τη γενική εικόνα. Λέει ο Κατρούγκαλος, το 90% των συντάξεων και συνταξιών είναι απείραχτο. Όμως, τα στοιχεία που ο ίδιος βγάζει μέσα από το ήλιος, λέει ότι 1.300.000 δικαιούχοι επικουρικών έχουν κοπεί οι συντάξεις τους. Για να σας πω, ναι. Για τον καθένα. Για τις ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται όμως, κύριε Πανταζή. Κύριε Πανταζή, όταν πάει ο παππούλης στο ATM να πάρει τη σύνταξή του, δεν τη χωρίζει σε κύρια και επικουρική. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης. Άρα τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, ενημέρωση. Ξέρει ότι στην τράπεζα και βλέπει ότι από την τράπεζα... Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα γιατί δεν θα μιλήσει για την κατάσταση. Παίρνει από την τράπεζα 150 και 200 ευρώ λιγότερα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και προσπαθεί ο κύριος να το περάσει μέσα από μία προπαγανδιστική, σκληρή, μαύρη πολιτική. Φα! Στο μέλλον. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι. Σε μια ΕΡΤ η οποία δουλεύει πολύ προπαγανδιστικά. Προπαγανδιστικά. Πολύ, πολύ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ποιος τους έδειχνε αφού την είχατε κλείσει? Αυτό δεν είναι προπαγανδιστικά. Αυτό είναι γι' αυτό σα λέω δεν είναι ενημέρωση. Ναι. Οι εκπομπέ όμω και όπω είναι. Κλείσατε μια δημοσιογραφική προπαγάνδα, κύριε. Θαυμάσαμε του αθλητέ. Θα σα διακόψω την προπαγάνδα. Εσεί πέστε μα. Τι θα έδινε, κύριε Καλαμπέρα. Είναι ενημερωτικέ εκπομπέ, όχι στου Ολυμπιακού. Εντάξει, έχετε μια αιμονή με την άλλη.